Ότις ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανοίγαγον οι γονείς το πεδίον ήσουν εις Ιεροσόλυμα. Παραστήσε το Κυρίο, καθώς διέγραπτε νόμο Κυρίου, ότι πάναρσεν δι' ανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Και του δούνε θυσίαν κατά το ηρημένον εν νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων, ιδίων εωσούς περιστερών, και ιδού ειν άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών, και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη δίν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήρθεν εν το Πνεύματι εις το Ιερόν και εν το εις αγαγήν τους γονείς το παιδίον ήσουν, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού. Και αυτός εδέξα το αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Και είναι Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτούς Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφέα, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί, και ειν άνα προφήτης, θυγάτηρ Φανουήλεκ φυλής Ασσύρ, αυτή προβεβικία εν ημέρες πολλές, ζήσασα έτοιμε τα ανδρός επτά από της Παρθενίας αυτής, και αυτή χείρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ή ουκ αφίστα τόπο του ιερού, νηστείες και δεείς εσύ, λατρεύουσα νύκτα και ημέραν. Και αυτή τη ώρα επιστάσαν θωμολογήτω το Κυρίο και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και ως ετέλεσαν άπαντα τα κατά των νόμων Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν εις την πόλην αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύφξανε και έκρατε ούτω πνεύματι, πληρούμενος σοφίας και χάρις Θεού ειν επ' αυτό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανοίγαν οι γονείς το πεδίο νησούν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο. Μας λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ότι οι γονείς, ο Υπεραγία Θεοτόκος και ο προστάτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, οδηγούν το πεδίο νησούν, το οποίο είναι βρέφος μόλις 40 ημερών, εις τον ναό του Σολομώντος, για να
κάνουν αυτά τα οποία ήταν υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, ο οποίος είχε δοθεί στον Μωυσήν από τον Θεό, καθώς διέγραπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον του Κυρίου κληθήσετε, όπως είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου. Κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα, να ονομαστεί Άγιο και αφιερωμένο στον Κύριο. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εις τον λόγο του, στην υπαπαντή του Κυρίου, κάτι πολύ σπουδαίο. Σε ποιον αφορά αυτός ο νόμος, αυτή η διάταξη, αυτή η φράση και η διάταξη ολόκληρη και η αφορμή της διατάξεως τοποθετήθηκε για αυτόν που επρόκειτο να διανοίξει μήτρα. Γιατί όλα τα πρωτότοκα των ζώων και των ανθρώπων ουδέποτε διένοιξαν μήτρα, αλλά ήταν απλώς και μόνο πρωτότοκα. Εκείνος όμως που γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο, αυτός και μόνον αυτός διένοιξε μήτρα. Πρόσεξε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι η διατύπωση όλου αυτού του νόμου έγινε για εκείνον μόνο, για τον Χριστό μας δηλαδή, που επρόκειτο να γεννηθεί από μητέρα Παρθένου. Πώς όμως να την κατανοούσαν οι Ιουδαίοι, πώς να το καταλάβαιναν, ήσαν σαρκικοί, και σαν σαρκικοί που είναι, απέχουν πολύ από το να καταλάβουν τα νοήματα της πνευματικής διδασκαλίας. Πώς το Πνεύμα του Άγιον απεκάλυπτε μέσα από την νομοθεσία τον ερχομό του Αγίου μας Κυρίου Ιησού Χριστού εκ της Παρθένου. Και στη συνέχεια λέγει, αναβαίνουν για να προσφέρουν θυσία σύμφωνα με αυτά που λέγει ο νόμος του Κυρίου, ένα ζευγάρι από τριγόνια ή δύο νεοσούς από περιστέρια. Έγιναν δε και αυτά τυπικά κατά τον νόμο, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη στην πιστή εκτέλεση του νόμου. Και ειδού, είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών. Υπήρχε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος, ο οποίος ονομαζόταν Σιμεών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και ευλαβής, και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού ήταν επάνω του. Αυτός είχε λάβει αποκάλυψη από το Πνεύμα του Άγιο ότι δεν θα τελείωνε τη ζωή του πριν δει τον Χριστόν του Κυρίου. Τον Χριστόν του Κυρίου. Γέροντας λοιπόν ήταν ο Σιμεών και περίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Έμενε στο ναό μέσα και μονολογούσε. Όπου και να γεννηθεί, οπωσδήποτε εδώ θα παρουσιαστεί. Αυτός ήρθε κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος στο ναό εκείνη την ώρα που η Υπεραγία Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωσήφ έφερναν εκεί το πεδίο. Πολλές φορές ερχόταν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά με δική του πρόθεση. Τότε όμως, οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, στην κατάλληλη στιγμή έρχεται στο ναό για να λάβει την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν ένας από τους 70 μεταφραστάς της Παλαιάς Διαθήκης και είχε πάρει αποκάλυψη από τον Θεό ότι αυτά που προφήτευε ο προφήτης Ισαΐας και όλοι οι προφήτες για τον ερχόμενο Μεσσία εκ Παρθένου, αυτά θα έβλεπε τον Μεσσία τον ερχόμενο. Και έτσι πολλά χρόνια έμεινε περιμένοντας εις τα Ιεροσόλυμα και πράγματι ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Δέχτηκε ο Άγιος Σιμεών στην αγκάλι του τον Ιησού και ευλόγησε τον Θεό, δηλαδή τον εδόξασε και είπε «Νίν απολύ εις τον δούλου σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Δηλαδή άφησε σήμερα τον δούλο σου ελεύθερο να κοιμηθεί, να πεθάνει δέσποτα, κατά το λόγο σου με ειρήνη. Από πού τον αφήνεις ελεύθερο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και απαντάει,
από τον στίβο της ζωής, γιατί είναι γεμάτα λύπη τα βιωτικά πράγματα. Η ζωή είναι φυλακή. Εκείνος λοιπόν ήθελε να ελευθερωθεί, γι' αυτό και χρησιμοποιεί το ρήμα «νιν απολύεις». Απολύομαι, ελευθερώνομαι. Εάν όμως κάποιος την αναχώρησε από την εδώ ζωή, παρατηρεί όμορφα ο Ρεός Χρυσόστομος, την θεωρεί ζημία, αν νομίζει ότι είναι κακό πράγμα να φύγει από αυτή τη ζωή εδώ, ότι ζημιώνεται που φεύγει, αυτός δεν είναι ακόμα τέλειος στην πίστη. Οι Άγιοι ήθελαν να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα από αυτήν τη ζωή που δεν είναι παρά μία φυλακή. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Σημειών, «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Γιατί αυτός που πρόκειται να κάνει ειρήνη με τον κόσμο έφτασε. Ο ειρηνοποιός έχει έλθει. Εκείνος που συνδέει τον ουρανό με τη γη και μετατρέπει τη γη σε ουρανό με το ιερό του Ευαγγέλιο έχει καταφτάσει. Φωνάζει ο Άγιος Σημειών, «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Τι είναι αυτό που λέγει? Προηγουμένως πίστευα με τη διάνοιά μου και γνώριζα με το λογισμό μου. Τώρα όμως είδαν τα μάτια μου και εκείνο που προσδοκούσα με την καρδιά μου, να που το είδαν τα μάτια μου εκπληρωμένο. Και τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό? Είδον, λέγει, το σωτήριό σου. Είδα τη σωτηρία. Ποια σωτηρία? Αυτή που ετοίμασες ενώπιον των λαών. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Όχι του λαού του ενός, ούτε του λαού του Ισραήλ μόνο, αλλά ενώπιον πάντων των λαών. Γιατί αυτός που γεννήθηκε είναι διδάσκαλος όλων των ανθρώπων. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Αυτός είναι φως που θα είναι αποκάλυψης για τους εθνικούς και δόξα για τον λαό σου τον Ισραήλ. Γιατί είναι φως? Γιατί πράγματι ακριβέστατα οι εθνικοί βρισκόντουσαν στο σκοτάδι. Τα σκοτισμένα ειδωλολατρικά έθνη φωτίστηκαν με την παρουσία του Χριστού μας. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Εδώ η δόξα εις τον Ισραήλ και εκεί η αποκάλυψης, δηλαδή στα έθνη. Εκεί η αρχή της διδασκαλίας στα έθνη. Ανοίγεται η διδασκαλία της αλήθειας δια του Χριστού. Εδώ, στο λαό του Ισραήλ, η πρόοδος της μαθήσεως και η ολοκλήρωση της επαγγελίας και του νόμου. Δόξα για το λαό σου Ισραήλ. Αλλά εδώ σίγουρα θα ρωτήσει κάποιος, και πού είναι οι Ισραηλίτες? Και απαντάει ο Ιεροσόστομος, έχεις τον Πέτρο, έχεις τον Παύλο, έχεις τον Ιωάννη, έχεις τις 3.000 που πίστεψαν την πρώτη ημέρα στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου μετά την Πεντηκοστή. Έχεις τις 5.000 που πίστεψαν λίγο αργότερα. Έχεις την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Έχεις αυτούς που πίστεψαν από τις τάξεις των Ιουδαίων. Να λοιπόν για ποιους είναι δόξα ο Χριστός. Μέσα στους πιστούς βρισκόταν το έθνος. Εάν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε για σπόρο μια μικρή μερίδα πιστού λαού ανάμεσά μας, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και θα είχαμε όμοια τύχη με τα Γόμορα. Διότι λέει επίσης ο Θεός, κράτησε για τον εαυτό μου 7.000 άνδρες, οι οποίοι δεν έκαμψαν γόνι το Βάαλ, δεν προσκύνησαν το Βάαλ. Έτσι δηλαδή παρατηρεί ο Ρωσόστομος, μέσα στον λαό φυλαγόταν το σπέρμα της πίστεως και δεν χάθηκε ο λαός μη γέννητο, ούτε εξαχριώθηκαν όλοι οι Ιουδαίοι. Οι ευσεβείς, οι ευλαβείς δέχτηκαν τον Χριστό και αποτέλεσαν το νέο Ισραήλ, της Χάριτος, την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, η οποία εξαπλώθηκε σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη.
Αφού και τώρα σε αυτή τη μακάρια κατάσταση και κλίση των χριστιανών, λέει ο Ρωσόστομος, πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Και το πολύ είναι όλοι. Ο Χριστός κάλεσε όλη την οικουμένη και ετοίμασε το Άγιο Τραπέζι του Ευαγγελίου. Αλλά δεν τον ακολούθησαν όλοι. Όταν έρθει στη Δευτέρα Παρουσία, μπαίνει μέσα και κάνει ξεδιάλεγμα και εξετάζει με προσοχή τους συνδετημόνες. Και αν βρει κάποιον να μην έχει έδειμα κατάλληλο για γάμο, κάποιον δηλαδή που δεν έχει ενεργό την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του λέει, «Φίλε, πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς γαμήλιο ένδυμα?» Και θα το βγάλει έξω, καθώς ακούσαμε στα Ευαγγέλια, ώστε όπως και εκεί έγινε εκλογή, έτσι και εδώ θα γίνει εκλογή. Δεν πίστεψαν όλοι από τους Ιουδαίους τον Χριστό και στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα μπουν όλοι στη Βασιλεία. Μήπως δηλαδή επειδή έχουμε κληθεί κι εμείς και έχουμε και βαπτιστεί Ορθοδόξους, πρέπει στο εξής να αλαζονευόμαστε σαν να έχουμε αλήθεια εξασφαλίσει την τελειότητα και τη σωτηρία? Οι πτώσεις εκείνων των παλαιών Ισραηλιτών, του παλαιού λαού του Θεού, ας γίνει δική μας ασφάλεια, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν αρκεί το ότι μπήκαμε στην Εκκλησία και ονομαστήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί με το Άγιο Βάφτισμα και το Άγιο Χρίσμα, θα πρέπει και να ζήσουμε Ορθοδόξους και να κοιμηθούμε Ορθοδόξους εν μετανία. Έτσι, αγαπητέ, ούτε ο λαός χάθηκε ολόκληρος, ούτε όλος εξαχριώθηκε, ούτε όλος απίστησε, ούτε όλος κατεδίωξε τους Αποστόλους. Αλλά με το κήρυγμα των Αποστόλων πίστευσαν αμέσως 3.000 από τους Εβραίους, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και έγινε στην Ιερουσαλήμ η εκκλησία αναρρύθμιτη, ενώ ακόμα δεν είχε καταστραφεί ο ναός, ενώ ακόμα δεν είχαν εκδιωχθεί οι Ιουδαίοι, ενώ ακόμα δεν είχε γκρεμιστεί η Ιερουσαλήμ. Οικοδομήθηκε η Εκκλησία και τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστού έγιναν ξεκάθαρη αλήθεια. «Εκείνον δι' αυξάνει, εμέ δε ελατούστε». Εκείνος δηλαδή ο Χριστός πρέπει να μεγαλώνει και εγώ να ελαττώνομαι. Ο Σημειών λοιπόν που είναι προφήτης το λέγει, «Δόξα λαού σου Ισραήλ». Γιατί ήταν δόξα για αυτούς που προσδοκούσαν η συνάντηση εκείνου των οποίων προσδοκούσαν. Και αναλογίζονταν ο Ιωσήφ και η Μαρία αυτά που άκουγαν. Ο άγγελος έφερε την ευχάριστη είδηση. Οι μάγοι τον γνώρισαν. Οι ποιμένες τον έμαθαν. Οι στρατιές των αγγέλων χόρευαν. Το αστέρι από τον ουρανό τον ανήγγειλε. Ο Σημειών προφητεύει. Η Άννα η κόρη του Φανουήλ προφητεύει. Η γη αγαλόταν, ο ουρανός μιλούσε με το αστέρι, οι μάγοι αρνούνταν τον τύρανο, οι ποιμένες προσκυνούσαν τον αρχιποιμένα, όλοι τον γνώριζαν, η μητέρα ήξερε, ο Ιωσήφ πληροφορήθηκε, έτρεμα για όσα έγιναν, όμως κατάλαβαν την έκβαση των γεγονότων. Και ο Σημειών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Πτώσεις για ποιους θα είναι ο Χριστός μας? Πτώσεις σαφώς για αυτούς που απιστούν, για αυτούς που αντιλέγουν, για αυτούς που τον σταυρώνουν. Και έγερσης ανάστασης για ποιους θα είναι ο Χριστός? Για αυτούς που τον αναγνωρίζουν και τον ομολογούν με ευγνωμοσύνη. Και σημείο αντιλεγόμενο. Ποιο σημείο αντιλεγόμενο? Το σημείο του Σταυρού, που η Εκκλησία το θεωρεί σωτηρία του κόσμου, που οι Ιουδαίοι το εχθρεύονται και που πολλές φορές και ο ουρανός το διακήρυξε. Αμφισβητείται το σημείο για να νικήσει η αλήθεια, γιατί χωρίς αντίλογο δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη νίκη. Έπρεπε λοιπόν να εμφανιστεί η αντιλογία για να εκδώσει την απόφασή του ο δικαστής, αφού μακροθυμήσει μέχρι το τέλος των αιώνων. Γι' αυτό λέει,
και σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλέγονται εκείνοι που απιστούν. Και εσύ λέγει, θεωρήσε μητέρα. Άραγε λοιπόν, εσύ θα μείνεις εκτός πειρασμού. Επειδή δέχτηκες να γίνεις μητέρα, επειδή τον εγέννησες, επειδή συγκατατέθηκες να δανείσεις τη μήτρα σου, γιατί η κοιλία σου έγινε δοχείο της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Άραγε λοιπόν θα μείνεις εκτός πειρασμού, επειδή έγινες Θεοτόκος, επειδή συνέλαβες χωρίς πειρα γάμου, επειδή έγινες μητέρα του Δημιουργού σου. Άραγε θα μείνεις εσύ εκτός πειρασμού, ούτε και εσύ θα μείνεις εκτός πειρασμού. Αλλά και σένα την ίδια ρομφαία διελεύσεται, ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή σου. Γιατί, Κυρία μου, σε τι αμάρτησα? Σε τίποτε δεν αμάρτησες βέβαια. Όταν όμως τον δεις κρεμασμένο στο σταυρό, όταν τον δεις να υποφέρει για όλο τον κόσμο, όταν δεις στο σταυρό τα χέρια του τρυπημένα και καρφωμένα στο ξύλο, τότε θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις και να λες, αυτός είναι εκείνος για τον οποίον μου μίλησε ο άγγελος. Αυτός είναι εκείνος τον οποίον έγινε το θαύμα της συλλήψεως. Παρθένος ήμουν και γέννησα και έμεινα πάλι παρθένος. Γιατί λοιπόν αυτός σταυρώνεται? Και σου διελεύσεται ρομφαία, θα διαπεράσει την ψυχή σου ρομφαία, ώστε σύμφωνα με την προφητεία του δικαίου Σημεών, κανένας δεν έμεινε εκτός πειρασμού. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος από τους μαθητές, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Οι άλλοι μαθητές τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ούτε είχε άλλωστε ο Τσομπάνος ανάγκη από τα πρόβατα για να τον προστατεύσουν. Ενώ όσο αυτός έδιωχνε τους λύκους, ούτε ο αγωνιστής είχε ανάγκη από βοηθούς, αλλά όλοι τους έφυγαν. Και ο Χριστός έμεινε μόνος, κρεμασμένος στο σταυρό, ως αν κρυός έτοιμος για θυσία. Λοιπόν και αυτή στην ψυχή τη διαπέρασε η ρομφαία, ο πειρασμός δηλαδή και η αμφιβολία. Και σένα την ίδια μια ρομφαία θα σου διαπεράσει την ψυχή, ώστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδιές οι λογισμοί. Πάσχει λοιπόν ο Ιησούς για να ελέξει την απιστία και για να γεμίσει από ευγνωμοσύνη τις καρδιές αυτών που τον πιστεύουν. Αντιλέγεται το σημείο για να ελεγχθούν αυτοί που αντιλέγουν από κακία. Γιατί αν η αλήθεια ήταν από κάθε άποψη αναντήρητη για τους ανθρώπους, τότε η ευσέβεια θα έμενε αδοκίμαστη. Και το σημείο αυτό του Σταυρού, ο ίδιος ο Χριστός μας μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντελεία των αιώνων θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Ο Σταυρός του Χριστού και σήμερα από πολλούς υβρίζεται και καταφρονείται. Όμως αυτό το σημείο θα φανεί πάλι κατά τη Δευτέρα Παρουσία και τότε πλέον κανένας δεν θα αμφιβάλλει και τότε πλέον δεν θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, αλλά θα είναι το σημείο της παρουσίας του ενδόξου νικητού όλων των αιώνων. Αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατήρων ημών, δεόμεθά σου.